Γεια σας παιδιά, είναι περίπου 3 η ώρα, 3 και κάτι, βλέπουμε NBA, βλέπουμε τους Heat με τους Bucks, μετά από μια κουραστική μέρα, αλλά έχουμε ακόμα διάθεση να πούμε πράγματα, δεν ξέρω τι ώρα θα το δείτε αυτό, αλλά γυρίζετε, το τραβάμε 3-3 και κάτι τα ξημερώματα ενώ έχουμε NBA. Είχαμε ένα Ολυμπιακό Σαρωτικό, ο οποίος κέρδισε με άλλο σενάριο την Βαλένθια. Συνήθως ο Ολυμπιακός καθαρίζει τα μάτς από το ξεκίνημα, από το πρώτο ημίχρονο, αλλά με τη Βαλένθια έχανε με 45-35 στο ημίχρονο και γύρισε τούμπα το μάτς στο δεύτερο. Ένας walk-up πάρα πολύ καλός στην τρίτη περίοδο, ένας Μακίσικ πολύ καλός στην τρίτη περίοδο και όχι μόνο, ένας Βεζένκοφ που ανέβηκε μετά από ένα σημείο και ένας Κώστας Παπα-Νικολάου συγκλονιστικός, ένας Παπα-Νικολάου ο οποίος είναι 90 γενθής, κάνει special χρονιά, δείχνει πως ένας παίκτης περνώντας τα χρόνια πρέπει να παίζει τον ρόλο του, ξέρει απόλυτα καλά τον ρόλο του. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ένας παίκτης που έφτασε μέχρι και στο NBA, καθοδηγεί τον Ολυμπιακό μέσα και έξω από το παρκέ και δείχνει την μεγάλη του αξία. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έκανε 30-13 στην τρίτη περίοδο και ισοπαίδωσε την Βαλένθια και σημαίνει 92-85 και έκανε το 4-4 στην Ισπανία και καλπάζει για ακόμη μεγαλύτερα πράγματα. Για τον Παναθηναϊκό τα είπαμε στην Magic Euroleague, είπε πολλά ο Βασίλης Παπαθεοδόρου, είπαμε πολλά γενικώς, είπαμε ότι είναι καθοδόν ο Σάνι Μπετσίροβης για τεχνικός διευθύντης, είπε ο Βασίλης για τον Παπαγιάννη ότι είναι πιθανό να φύγει το καλοκαίρι και συμπληρώσαμε ότι οι ομάδες του NBA ήδη θέλουν να του μιλήσουν και κάποιες του έχουν μιλήσει ήδη, αλλά δεν είναι τίποτα τελειωμένο. Για το θέμα προπονητή είπαμε την ιστορία με τον Λάσο, μπορείτε να μπείτε στο www.sdna.gr να δείτε τις λεπτομέρειες στο κομμάτι, αλλά και στο YouTube να δείτε την εκπομπή. Δεν είπαμε πάρα πολλά πράγματα για την Εθνική. Η Εθνική, η οποία σε αδιάφορο βαθμολογικό παιχνίδι κέρδισε τη Σερβία με 97-92 στα λιώσια στην παράταση. Και είναι θέμα της ημέρας, θέμα της βραδιάς, η μεγάλη εμφάνιση της Εθνικής. Τα παιδιά που τα έδωσαν όλα, συγκινητική η προσπάθεια όσων παιδιών έπαιξαν και θέμα βέβαια η μεγαλειώδης εμφάνιση του Νίκου Ροκαβόπουλου και του Δημήτρη Μωράιτη, δύο πρόσωπα, 2001 ο Ρογκαβόπουλος, 1999 ο Μωράιτης. Συνήθως η μεγάλη κουβέντα γίνεται πάντα μετά από μεγάλες εμφανίσεις, γιατί ο Ρογκαβόπουλος ήταν καταπληκτικός με 28 πόντους, ήταν ο οδηγός αυτής της Εθνικής, πολύ καλός, εξίσου καλός ο Μωράιτης με 23 πόντους. Γίνεται συζήτηση και το λέμε αυτό γιατί ο Ρογκαβόπουλος μετά από την περιπέτεια πέρσι στον Προμηθέα, πήγε φέτος και είναι φέτος στην Merkez Efendi της Τουρκίας, μια ομάδα όχι από τις καλές της Τουρκίας, κάνει σούπερ εμφανίσεις ο Ρογκαβόπουλος, όλος ο κόσμος στην Ελλάδα δεν το παίρνει χαμπάρι ότι παίζει πολύ καλά στην Τουρκία γιατί δεν ασχολείται με την Τουρκία και το πήραμε χαμπάρι γιατί έκανε την πολύ μεγάλη εμφάνιση με την Εθνική, ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, το ξέρουμε από πάρα πολύ μικρό, από μπασκετική η οικογένεια, ένα παιδί το οποίο είναι 40 λεπτά το παιχνίδι, θέλει να παίζει 41 λεπτά και αυτό τον ρόλο χρόνο τον έχει βρει στον Ζαφέρ εκεί στην Τουρκία, κάνει μεγάλες εμφανίσεις, του έφυγε ο πολύ καλός playmaker που είχαν οι Τούρκοι, ο Χάιντεγκερ, ο οποίος πήγε στην Μπασκόνια, αλλά ο Ρογκαβόπουλος θα συνεχίσει το έργο του, έχει ταλέντο επιθετικό που είναι πολύ δύσκολο ή δύσκολο να το βρεις σε Έλληνα παίχτη, έχει πολύ καλή επαφή με το αντίπαλο καλάθι, το έχουμε δει με τις μικρές εθνικές ομάδες. Στην ΑΕΚ του Παπαθεοδόρου έπαιζε περίπου 15-17 λεπτά σε μικρότερη ηλικία, είναι 2001 και τώρα πάει για ακόμη μεγαλύτερα πράγματα και από χθες όλοι ρωτάνε, και ειδικά οι Παναθηναϊκοί, αν θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός, ποτέ δεν λες ποτέ, αλλά η τάση του Ρογκαβόπουλου είναι να συνεχίσει στο εξωτερικό και τη νέα χρονιά θα πάει σε μεγαλύτερη ομάδα, σαφώς από την, αν όλα πάνε καλά, από την Merkez Efendi. Πάντα είναι στο ραντάρ του NBA, έχουν πάει και θα πάνε άνθρωποι από το NBA να τον δουν. Είπαμε ένα παιδί το οποίο θέλει να παίξει μπάσκετ, αγαπάει τον μπάσκετ και παίζει καλό μπάσκετ, έχει βρει αυτό που θέλει στην Τουρκία και τα καλύτερα
είναι μπροστά του ένας Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ήταν, είπαμε, στην ΑΕΚ, στον Προμηθέα, ήταν παλιότερα στο Δούκα, από φουλ μπασκετική οικογένεια, και περιμένουμε για τον Νικόλα τα καλύτερα, και για τον Μωράιτη περιμένουμε, για όλα τα παιδιά περιμένουμε τα καλύτερα. Σαφώς ο Μωράιτης, ένα παιδί και αυτός από μπασκετική οικογένεια, ο μπαμπάς ο Κώστας, παλιός παίκτης του Ολυμπιακού, από το Βόλο, έπαιξε και Έσπερο, έπαιξε και Παγκράτη, καλύτερος ο γιος από τον πατέρα τον Κώστα, και ο Κώστας, αν δει το βίντεο, σίγουρα θα συμφωνήσει μαζί μας. Ο πατέρας ο Κώστας, τρομερό jump shoot, αλματερός, μεγάλο άλμα, χρήσιμος παίχτης, αλλά ο γιος είναι καλύτερος, ο Δημητράκης ο Μωράιτης, ο οποίος τον είχα δει στα ξεκινήματά του στον Πανιόνιο, σε μάτς με τον κολοσσό του Mike James, ηλικία 15 ετών, ο Μωραήτης είχε σημειώσει 15 πόντους απέναντι στο Mike James, όταν ο Πανιόνιος έπαιζε με τους πιτσιρικάδες και είχαν τρομερή εμφάνιση. Τον είχα χαρακτηρίσει τότε Έλληνα Ρούμπιο, υπό την έννοια ότι σε ηλικία 15 ετών, όχι ότι θα έφτανε το Ρούμπιο, αλλά σε ηλικία 15 ετών είχε κάνει τόσο μεγάλη εμφάνιση. Πήγε μετά στην ΑΕΚ, πήρε κάποιες ευκαιρίες. Ο Έλληνας παίχτης πάντα αργεί να αναπτυχθεί, είναι στο Περιστέρι, είναι με το Σπανούλι τώρα, είναι 99-24 χρονολογικά, και γι' αυτόν είναι τα καλύτερα μπροστά του. Μέχρι το 2024 είναι με το Περιστέρι. Το Περιστέρι είναι ένα σωματείο το οποίο είναι σούπερ σε όλα τα επίπεδα. Κότσης πολέμησε και τα αφεντικά. Σπανούλης προπονητής, τι άλλο να θέλει το Περιστέρι. Πολλά λεφτά και συνέπεια. Το Περιστέρι δεν κόβει το δρόμο στους παίχτες του. Επομένως, αν το ζητήσει κάποιος από Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, δεν νομίζουμε ότι το Περιστέρι θα πει όχι. Το γήπεδο τα λιώσια του πάνε του Μωράιτη. Έκανε χθες πολύ μεγάλη εμφάνιση. Πολύ μεγάλη εμφάνιση με μικρότερα νούμερα. Είχε κάνει και κόντρα στην Τουρκία πριν από καιρό. Μωράιτης, ένας παίχτης ο οποίος έχει ακουστεί για τον Παναθηναϊκό. Ένα παιδί το οποίο πρέπει να βελτιώσει ακόμη πράγματα. Πάντα ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει κάθε μέρα που περνάει. Αυτά τα δύο παιδιά μας απασχόλησαν. Είπαμε για τον Ρογκαβόπουλο, θα είναι βόμβα μεγατόν αν επιστρέψει του χρόνου στην Ελλάδα, θα συνεχίσει στο εξωτερικό. Αυτή είναι η τάση. Για τον Μωράιτη θα δούμε, είναι δύο παιδιά που έκλειψαν την παράδοση, και ο Χατζηδάκης επίσης άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Ο Χατζηδάκης του Κολοσσού, και αυτός από μπασκετική οικογένεια, μπαμπάς έπαιζε στον Πειραϊκό, είναι πάνω κάτω στην ηλικία μου, δηλαδή κάπου στα 50 ο μπαμπάς. Το παιδί κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια και ευχόμαστε και σε αυτόν. Δεν είναι το κυβικόν του Μωραήτη και του Ρογκαβόπουλου, αλλά έχει θέληση για μπάσκετ, παίζει στον Κολοσσό, τα βάζει με τα θηρία και κάνει μια αξιοπρεπή προσπάθεια. Αυτά, παιδιά, θα τα πούμε ό,τι νεότερο έχουμε τις επόμενες μέρες.